Είμαστε μια μεγάλη πολυπληθής ομάδα που κατεβαίνουμε σε όλες τις τοπικές κοινότητες αλλά και στο Δημονάου το, πλήθος, το βασικό πλήθος συνδυασμού είναι νέοι άνθρωποι, περίπου 100, αλλά είναι και περίπου 20-25 άνθρωποι οι οποίοι είναι παλιότεροι στη τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν, γίνει, έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων κτλ. Το ένα μαζί προέκυψε από την ανάγκη συνένωσης και σύνθεσης όλων των απόψεων. Όπως γνωρίζετε, τα, οι δημοτικές ανότητες του Δήμου ναός είναι τρεις, είναι... Η Ειρηνούπολη, η Νάουσα και τα Ανθέμια. Τα αρχικά δηλαδή είναι ένα με και το μαζί δείχνει ότι πρέπει να προχωρήσουν μαζί και οι τρει κοινότητε με σκοπό να πετύχουμε την πολυπόθητη, βιώσιμη, περιβαλλοντική, ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Δήμου μα. Βασικό πυλώνα τη δική μα πρόταση είναι ο άνθρωπο, τα προβλήματα τα κοινωνικά, τα προβλήματα του ανθρώπου, τα προβλήματα τη συμπερίληψη όλων των οικοκυριών, αλλά και τη εκπαίδευση, τη καινοτομία και κάποιων άλλων ζητημάτων τα οποία πρέπει να εστιάσουμε. Συγχρόνω, βασικά θέματα όπω ο πρωτογενή τομέα, που είναι πολύ σημαντικό στην περιοχή, ο τουρισμό, που είναι όντω ένα σημαντικό πυλώνα για το Δήμο Νάουσας, αλλά και οι υποδομέ, το περιβάλλον, τα αδέσποτα, αποτελούν προβλήματα τα οποία θα εστιάσουμε την επόμενη τετραετία, την επόμενη περίοδο τη διοίκηση του Δήμου. Ποια είναι τα τρία βασικά όμω προβλήματα που αντιμετωπίζει η καθημερινότητα το Δήμο και θα πρέπει να τα λύσετε. Ένωση όλων κάτω από ένα πλέγμα με το Δήμο να βοηθά όλα τα κύτταρα του, 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 κοινωνικού ιστού του Δήμου. Σύνθεση και ισοτιμία στο διάλογο. Ανοιχτή διακυβέρνηση με σκοπό την εκδημοκράτηση των διαδικασιών. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Νάου σα για να μπορέσετε να πατήσετε πάνω σε αυτά και να αναπτύξετε την επόμενη μέρα την περιοχή σα. Πρώτα απ' όλα είναι το φυσικό περιβάλλον και το αστικό, αλλά και ιδιαίτερα το φυσικό περιβάλλον τη περιοχή και του Δήμου, το οποίο δίνει σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι έναν άλλων Δήμων. Το δεύτερο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο πραγματικά από παλιά η Νάουσα είχε μια πολύ, ένα πολύ καλό υψηλό επίπεδο στο ανθρώπινο δυναμικό τη περιοχή. Και το τρίτο βασικό είναι η, η ανάγκη πολλών κοιτάρων να έρθουν στην επιφάνεια και να συνεργαστούν για το καλό του Δήμου. Δηλαδή η Νάουσα εννοείται ένα Προορισμό που δεν είναι πέρασμα, είναι κλειστή. Οι άνθρωποι όμω εδώ βλέπουν τον δημόσιο χώρο, βλέπουν τον δημόσιο σπίτι του. Και αν επενδύσουμε σε αυτό, θεωρώ ότι κάτι καλό θα βγει.